Ήθελα να σας πω ότι δεν μπορεί κανένα να το περιγράψει. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς λειτουργούσε ο Άγιος, πώς λειτουργεί ο Θεός, τι σχέδια έχει ο Θεός και πώς λειτουργεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να λέμε αυτό που έλεγε ο Άγιος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό να το λέμε σε κάθε βήμα, σε κάθε δουλειά, σε κάθε περίσταση, όλη την ώρα, και εκεί που κάνουμε τον καφέ και εκεί που ανακατώνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα και σε κάθε βήμα που κάνουμε και εκεί που περπατάμε, να έχουμε την ευχή. Αυτό έκανε ο Άγιος και το έλεγε με τόνο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα σας πω τώρα μια ιστορία που ίσως είναι λίγο μεγάλη, αλλά θα καταλάβετε πόσα θαύματα είδα αυτή την ημέρα. Τον πήρα από την Αθήνα, αφού πρώτα με παρακάλεσε να τον πάω στο χωριό του. Πήγαμε λοιπόν και τον πήρα και όπως πηγαίναμε στην Σαφίδνες, εκεί που είναι τώρα τα Διόδια, δεν ήταν έτσι ο δρόμος, είχε πέσει μία ανταλίκα ανάποδα, η Ρόδας ήταν επάνω. Εγώ σκέφτηκα, αφού το είδα, σκέφτηκα ότι πάει αυτός, θα σκοτώθηκε. Ο Άγιος δίπλα μου φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέει, ο καημένος κοιμήθηκε, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, μετά κοίταζε το τοπίο και λέει, εδώ τα νερά πηγαίνουν στον λίμνη του Μαραθώνα, αλλά πετάνε σκουπίδια στα ρέματα και πηγαίνουν και οι βρωμιές. Περνώντας, πήγαμε στον οροπό να πάρουμε το φεριμπότ να πάμε απέναντι. Πριν πούμε στο φεριμπότ, με έστειλε να πάρω μια εφημερίδα. Καθίσαμε στο, ήταν Μάιος, Ιούνιος έτσι, και καθίσαμε έξω σε παγκάκι στο φεριμπότ. Και εκεί, διαβάζοντας την εφημερίδα, μου λέει, φιλόθε, άκουσε, μια ηλικιωμένη γυναίκα μάζεψε ξύλα, άναψε φωτιά και έπεσε πάνω και κάηκε. Τι είναι αυτό? Γέροντα, θα ήθελε να αυτοκτονήσει, του λέω κι εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι που ειδονίζονται με τη φωτιά, πέφτουν πάνω στη φωτιά, ειδονίζονται και μετά δεν προφθάνουν να φύγουν και καίγονται. Είναι δυνατόν αυτό? Και όμως βρε, είναι δυνατόν, γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε απέναντι, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και προχωρούσαμε προς τη Βάθια. Μου λέει, εδώ, μια άλλη φορά πήγαινα με ένα πνευματικό παιδί, με πήγαινε πάλι σε αυτό το δρόμο. Στον δρόμο ο οδηγός είδε έναν άνθρωπο που πήγαινε με τα πόδια και σταματάει να τον πάρει. Όμως αυτός δεν τα είχε καλά με τους παπάδες, είδε εμένα και δεν ήθελε να μπει μέσα. Και του λέει ο οδηγός, είναι καλός παπάς αυτός, θα σου πει και για όλη σου τη ζωή, άμα θέλεις. Α, λέει, να μπω για να δω τι θα μου πει. Και του λέει ο Άγιος, του είπε, εσύ μη μου λες, θα σου πω εγώ τι θέλει να σου πω. Τι θέλω, παπά μου? Εδώ μπροστά που πηγαίνουμε στο δεξιό μέρος, στην άκρη θάλασσα, έχεις βρει ένα πιθάρι και σκέφτεσαι αν είχε μέσα λεφτά. Όμως είχε λεφτά, χρυσά νομίσματα. Βέβαια τα πήρανε.
Και δεν ήταν από εδώ, ήταν από απέναντι τον οροπό και για να μην τους παραφυλάξουν εκεί, να τα κρύψουν απέναντι, τα περνάγανε με βάρκα και τα κρύβανε εδώ, στην απέναντι μεριά, στην Εύβοια. Προχωρώντας, πήγαμε σε ένα ψαρά, στη Βάθια, να πάρουμε ψάρια. Μόλις είδε ο ψαράς όμως το γέροντα, αυτός κατάλαβα εγώ ότι δεν ήθελε παπάδες. Είχε ψαροκασέλες επάνω στον πάγκο του πολλές και είχε πουλήσει μόνο μισή ψαροκασέλα. Από την κάσα αυτή τα μισά ψάρια. Μόλις πήγαμε εμείς, του είπε βάνε μας 4 ψάρια μεγαλούτσικα. Τα έβαλε. Αρχίζει, σταυρώνει ο Άγιος και αρχίζει να έρχεται ουρά ο κόσμος. Και του έλεγε όμως για τον Χριστό, για τα ψάρια, να λες την ευχή εδώ που ζυγίζεις, εδώ που βάζεις τα ψάρια, να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να λες και θα έρχεται ο κόσμος και να ευχαριστείς τον Θεό. Και αυτός εκεί που ζύγιζε, μάζευε λεφτά, έτσι, γύριζε το κοίταζε στο πρόσωπο. Γέλαγε κάπου κάπου ο παππούλης και σταύρωνε. Και αφού έδωσε, πούλησε όλες τις, όλα τα τελάρα, έμεινε μισό. Και του είπε, τώρα να φύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, και ήθελα να σας πω ότι δεν μπορεί κανένα να τον περιγράψει. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς λειτουργούσε ο Άγιος, πώς λειτουργεί ο Θεός, τι σχέδια έχει ο Θεός και πώς λειτουργεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να λέμε αυτό που έλεγε ο Άγιος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό να το λέμε σε κάθε βήμα, σε κάθε δουλειά, σε κάθε περίσταση, όλη την ώρα, και εκεί που κάνουμε τον καφέ και εκεί που ανακατώνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα και σε κάθε βήμα που κάνουμε και εκεί που περπατάμε, να έχουμε την ευχή. Αυτό έκανε ο Άγιος και το έλεγε με τόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι πρέπει να το λέμε κι εμείς. Συγχωρέστε με αν δεν το λέω καλά. Προχωρήσαμε. Πήγαμε σε ένα μέρος και μου λέει εδώ είναι ένα κλεισάκι που είχε κάνει προσκυνητάριο ο πατέρας μου. Τώρα το έχουν κάνει εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και εδώ ήταν κόσμος πολλής και ερχόταν παπάς και έκανε Πάσχα την Ανάσταση, ήταν τσοπαναρέη. Και ερχόταν και έκανε Ανάσταση παπάς και ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και έκανε προσκυνητάρι. Τώρα το κάνανε κλεισάκι. Πάμε να προσκυνήσουμε. Μόλις πήγαμε, προσκυνήσαμε, κοίταζε γύρω, βρε τους βλοημένους τι κάνανε, βρε το ληστέψανε. Είχε ένα παγκάρι, μπορούμε να το πούμε, εκεί που ρίχνανε ο κόσμος κάτι και έλεγε ήρθανε με οξυγόνα και το κόψανε και βρήκανε και 11.000. Αλλά είχαν έρθει οι ίδιοι πάλι άλλη φορά με οξυγόνο και τότε βρήκανε 8.000. Μέτρησε και τα λεφτά των κλεπτών. Λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, πήγαμε σε άλλα μέρη, πήγαμε στο χτήμα που φύτευε τις ντομάτες, είδαμε το πηγαδάκι εκεί, λέει να θυμηθεί, εδώ ήμουνα που έφυγα για το Άγιο Όρος, κατάλαβα, θυμήθηκε, παλιές θύμησες που λέμε. Και πήγαμε στην αδερφή του, την Κατερίνα, την μάνα της γερόντισσας της Πορφυρίου, της γερόντισσας της Φευρονίας.
Και μας έφτιαξε τα ψάρια και μετά εφύγαμε. Γυρίζοντας όμως, μου έδειξε μια κορφή ενός βουνού και μου λέει, βλέπεις εκεί, κατεβαίνει ένα νεράκι υπόγειο και μετά έρχονται κι άλλα νερά έτσι και γίνονται σιγά σιγά, κάτω γίνεται ποτάμι και βγαίνει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο κατεβαίνει. Πράγματι, αφού προχωρήσαμε, μου λέει, εκεί απέναντι στο λόφο είναι ένα εκκλησάκι. Πάμε να δούμε, είναι 750 ετών. Μόλις πήγαμε εκεί, είδε την εκκλησία πέτρινη, φώναξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και είπε, τους καημένους, βλέπω τι γλώσσα μιλάγανε, τι τρώγανε, τι κόπο κάνανε να φτιάξουν την εκκλησία αυτή. Και τους βλέπω που ήτανε, είπε μία λέξη, αχαμνοί, δηλαδή αδύνατοι. Και εκεί είπε, έσυψε λίγο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Α, να μωρέ, από εκεί πέρα φέρνανε την πέτρα, μου έδειξε απέναντι το βουνό. Εκεί προχωρώντας λίγο, είχε το χέρι του σταυρό. Και όπως περπατούσε, το χέρι του κινιόταν γύρω-γύρω έτσι, γύρω-γύρω γρήγορα. Και εγώ είπα, τι να πάθω, γέροντας. Και γύρισε, με κοίταξε έτσι και μου χαμογέλασε γλυκά, έτσι. Και μετά, αφού πέρασε ένα μέρος, γυρίζει και μου λέει, ο Θεός μου έδωσε πολλές χάρες, πολλές χάρες. Δεν είναι ότι το βλέπω το νερό, αλλά με χτυπάει κιόλας. Δεν είδες που κουνούσα το χέρι, με χτυπάει το νερό. Μου λέει, βγαίνει εκεί πέρα στη θάλασσα, 300 μέτρα πέρα. Εγώ κοίταζα σαν χαζός που είμαι, κοίταζα, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν βλέπεις, βρε βλαημένε, που αναβλύζει. Δεν το βλέπω, παππούλη. Καλά, άστο. Ενώ προχωρούσε, κοίταζε προς τα εκεί, άστο, άστο, μου λέει, δεν μπορεί να το δεις. Δεν κοίταζε εμένα, αλλά κοίταζε μπροστά του. Και έλεγε, άστο, άστο, δεν μπορείς εσύ να το δεις. Όμως οι βαρκάριδες που περνάνε πάνω, το βλέπουνε που αναβλύζει. Έβγαινε ποτάμι ολόκληρο. Και μου είπε, εδώ είναι στα 40 μέτρα βάθος. Thank you.